Γιατί έρχεται και ο δεύτερος μεγάλος αγωγός, ο ελληνικός αγωγός, που θα μεταφέρει 47 δισεκατομμύρια, γελάτε, λοιπόν, θα μεταφέρει 47 δισεκατομμύρια κυβικά μέτρα, αντί να γελάτε, να στείλετε ένα μήνυμα στην κυρία Σπυράκη να σταματήσει να μιλάει εναντίον της Ελλάδας, όχι εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης, εναντίον της Ελλάδας μίλησε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και πρέπει να ντρέπετε για αυτά που είπε χτες η κυρία Σπυράκη. Πρέπει να ντρέπετε. Θέλετε να ακούσετε τι είπε, να σας πω τι είπε. Αντί να στηρίξει την πολυδιάστατη εξωτερική και ενεργειακή πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης και το μεγαλύτερο επενδυτικό σχέδιο των τελευταίων 10 χρόνων που θα συμβεί γίνει στην Ελλάδα, το οποίο θα δώσει 20.000 θέσεις εργασίας, η κυρία Σπυράκη κατηγόρησε την ελληνική κυβέρνηση ότι έχει ιδεολειπτικές αριστερές αιμονές και δεν συμφωνεί με τους κανόνες που θέλει να βάλουν οι ισχυροί της Ευρώπης και δεν συμφωνεί να ιδιωτικοποιηθεί η ΔΕΗ και θα καταστρέψει, άκουσον τον ΤΑΠ, αν γίνει και ο δεύτερος αγωγός. Όταν οι ίδιοι οι Αζέροι, κύριοι συνάδελφοι, λένε ότι δεν έχει καμία αντιπαράθεση. Γιατί είναι από άλλο κοίτασμα, αλλού πάει ο ένας, αλλού πάει ο άλλος. Σε άλλες αγορές. Αντί να ενισχύει αυτό, κατηγορούσε την ελληνική κυβέρνηση. Αυτά έκανε. Ολοκληρώστε, η κυρία Σπυράκη. Αφού θέλατε να μάθετε, να το ακούσετε και ο ελληνικός λαός. Τι είπε η κυρία Σπυράκη.